Κατερίνα Σακελαροπούλου έθεσε στον πρόεδρο της Γερμανίας το θέμα των γερμανικών επανορθώσεων κατά την επίσημη συνάντηση των αρχηγών των δύο κρατών στο Προεδρικό Μέγαρο, τονίζοντας ότι το ζήτημα είναι εκρεμές και ότι είναι σημαντικό να τίθενται επιτάπητος θέματα του παρελθόντος. Η ελληνογερμανική φιλία στηρίζεται σε ειλικρινή διάλογο. Θέλω να τονίσω, με βάση και σχετική απόφαση, τη μεγάλη σημασία που έχει για τον ελληνικό λαό το ζήτημα των κατοχικών αποζημιώσεων που μένει εκρεμέ. Όπω δείχνει η Θεσσαλονίκη, είναι ανάγκη να συζητάμε με παρησία για ανοιχτά τραύματα του παρελθόντος. Η επούλωσή του θα ενισχύσει τι διμερεί σχέσει μα στο μέλλον. Στο θέμα των πολεμικών επανορθώσεων, οι απόψει μα διαφέρουν. Για μα το θέμα έχει νομικά κλείσει, τόνισε ο πρόεδρο τη Γερμανία, Φρανκ Βάλτερ Στάινμαιρ, κατά τι κοινέ δηλώσει του, μετά τη συνάντησή του με την πρόεδρο τη Δημοκρατία, Κατερίνα Σεκελαροπούλου. Μια πόλη με την οποία με συνδέουν πολλά πράγματα. Ιδίω και το αναφέρατε ήδη, το θίξατε στι παρατηρήσει, τα εισαγωγικέ, ιδίω αφορικά <coughs> με τη γερμανική ευθύνη. Με τι φρικαλαιότητε που διάπραξαν οι Γερμανοί κατα... πριν και κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. In der von Ihnen Deutschland die Rechtsfrage der Reparation für völkerrechtlich abgeschlossen hält, aber gleichwohl stehen wir zu unserer historischen und moralischen Verantwortung, nicht nur, aber auch gerade in Thessaloniki. όσον αφορά τη νομική μας θέση, οι νομικές μας θέσεις επί του ζητήματος των επανορθώσεων διαφέρει, κυρία Πρόεδρε, το γνωρίζετε. Εμείς είμαστε της άποψης ότι νομικά αυτό το θέμα θεωρείται λήξαν, ωστόσο παραμένουμε δεσμευμένοι απέναντι στην ιστορική μας ευθύνη, όχι μόνο αναφορικά με τη Θεσσαλονίκη, αλλά και αλλού. Ο επικεφαλής του γερμανικού κράτους έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην θετική πορεία των έργων για το Μουσείο του Λοκαυτώματο στη Θεσσαλονίκη και στην ανάγκη διατήρηση της μνήμης των ναζιστικών θηριωδιών. Νωρίτερα, ο Γερμανό πρόεδρο κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Στο Μεγαρό Μαξίμου κατευθύνθηκε ο πρόεδρο τη Γερμανία, Φραν Βάλτερ Στάιν Μάινερ, μετά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με την πρόεδρο τη Δημοκρατία, Κατερίνα Σακελαροπούλου. Ο Κυριακό Μητσοτάκη υποδέχθηκε τον πρόεδρο τη Γερμανία στην είσοδο του Μαξίμου, με του δύο πολιτικού να έχουν θερμή χειραψία. Κατά τη διάρκεια τη συνάντηση, συζητήθηκαν οι διεθνεί εξελίξει, οι προοπτικέ των ελληνογερμανικών σχέσεων, καθώ και η ενίσχυση τη ελληνογερμανική συνεργασία και στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τη σειρά του, ο πρόεδρο τη Γερμανία ευχαρίστησε για την πρόσκληση και χαίρεται που βρίσκεται πάλι στην Ελλάδα. Σημαντικό βήμα οπισθοδρόμηση από μέρου τη Αλβανία χαρακτηρίζει η ελληνική κυβέρνηση την απρέπεια του Έντι Ράμα, ο οποίο χθε έπαιζε κρυφτούλη με ευρωβουλευτέ που επισκέπτονταν τη χώρα του και άφησε το Φρέντι Μπελέρη να χτυπά την κλειστή πόρτα του γραφείου του. Συν τη άλλη, στην Αθήνα υπήρξε έντονη ενόχληση και για την εικόνα του Έλληνα ευρωβουλευτή να δέχεται επίθεση με γιαούρτια από πολίτη την ώρα που υπήρχε πλήρη απουσία μέτρων ασφαλεία. Και αυτό την ώρα που κάθε επίσκεψη του κυρίου Ράμα στην Ελλάδα, όπω αυτή που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη ή την ερχόμενη. Η Κυριακή συνοδεύεται με ένα αυστηρό πρωτόκολλο ασφαλείας όπως γίνεται σε κάθε επίσκεψη ξένου ηγέτου στη χώρα μας. Οι αλβανικέ αρχέ οφείλουν να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την κατοχύρωση τη ασφάλεια των Ευρωβουλευτών, σημείωσε μεταξύ άλλων χθε σε ανακοίνωση του το Υπουργείου Εξωτερικών. Ενώ στο ζήτημα τη απουσία μέτρων ασφαλεία στάθηκαν και οι Ευρωβουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία. Καταδικάζουμε του προπυλακισμού εναντίον του Έλληνα Ευρωβουλευτή Φρέντι Μπελέρη κατά τη διάρκεια τη επίσκεψη τη αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου στα Τύρανα για τον έλεγχο τη ενταξιακή πορεία τη Αλβανία. Οι αλβανικέ αρχέ οφείλουν να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την κατοχή ακύρωση της ασφάλειας των ευρωβουλευτών και της ελευθερίας να επιτελούν απρόσκοπα το έργο τους. Οι ευρωβουλευτές εκπροσωπούν τα συμφέροντα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να απολάβουν του προσήκοντος σεβασμού. Σε δήλωσή του, ο Φρέντι Μπελέρη, λίγη ώρα μετά την επίθεση που δέχθηκε έξω από το Αλβανικό Κοινοβούλιο, τόνισε ότι η προσένταξη Αλβανία δείχνει σήμερα απαξίωση απέναντι σε ένα κορυφαίο ευρωπαϊκό θεσμό του οποίου θέλει να γίνει μέλο. Σημείωσε επίση πω οι επιθέσει δεν κάμπτουν το φρόνημά του. Σε αυτό το περιβάλλον, ο κύριο Ράμα ετοιμάζεται να έρθει την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη για να μιλήσει σε προεκλογική εκδήλωση. Όπω είχε κάνει και προμηνών στο Γαλάτσι. Είναι δεδομένο ότι για την παρουσία του θα υπάρξει ισχυρή νομική κινητοποίηση για να μην υπάρξουν έκτροπα. Στο μεταξύ, στον Φλασ 99,4 μίλησε το πρωί τη Τετάρτη ο Υπουργό Υγεία Άδωνη Γεωργιάδη. Ερωτηθεί για το αν θα τεθεί το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων και του κατοχικού δανείου με αφορμή την επίσκεψη Ισταν Μάγερ στην Ελλάδα, ο κ. Γεωργιάδη απάντησε ότι δεν το γνωρίζει, ωστόσο τόνισε ότι η χώρα μα έχει κάνει συγκεκριμένε νομικέ ενέργειε για αυτό το θέμα. Το ξεκίνησε η κυβέρνηση στη Σαμαρά, το συνέχισε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, είπε χαρακτηριστικά. Ερωτηθεί τώρα για την επικείμενη έλευση του Έντι στη Θεσσαλονίκη και τη συγκέντρωση που διοργανώνει, ο κύριο Γεωργιάδη μίλησε για απαράδεκτη και πολύ προκλητική. Θυμίζω ότι πέντε χρόνια Σιριζανέλ δεν έγινε απολύτω τίποτα για αυτό το θέμα. Το λέω διότι θυμάμαι τον φοβερό λαϊκισμό τη εποχή των αντιμνημονιακών χρόνων που η πλευρά των Σιριζανέλ έλεγε το πρώτο μάμα θα κάνουν να τα δισεκατομμύρια του Γερμανού και μετά απλώ δεν είπαν ούτε εκεί. Το λέω απλώ για να θυμόμαι την πραγματικότητα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα τεθεί, δεν έχω ιδέα αν θα τεθεί, δεν έχω γύρω την πολιτική της χώρα. Έχει τεθεί όμω με τον επίσημο τρόπο από την Ελλάδα, ότι καθώ θεωρούσα απαράδεκτη τη συγκέντρωση του Έντι Ράμα στο Γαλάτι στην Αθήνα και πολύ προκλητική, Κατ' τον ίδιο τρόπο θεωρώ εντελώς απαράδεκτη τη συγκέντρωση που να κάνει τώρα στη Θεσσαλονίκη. Φαντάζομαι θα είναι κάτι παρόμοιο. Σχετικά με την επίθεση που δέχθηκε ο Έλληνα Ευρωβουλευτή Φρέντι Μπελέρη, ο κύριο Γεωργιάδης υπογράμισε ότι ο Αλβανός Πρωθυπουργό έδειξε για άλλη μια φορά ότι είναι απαράδεκτος. Τραγικέ στιγμέ παίρνουν οι κάτοικοι στην Βαλένθια τη Ισπανία, καθώ οι ισχυρέ βροχοπτώσει προκάλεσαν μεγάλε πλημμύρε. Οι αρχέ στην νοτιοανατολική Ισπανία, που σαρώθηκε από τι ξαφνικέ πλημμύρε την Τρίτη, εντόπισαν πτώματα, δήλωσε ο επικεφαλή των τοπικών αρχών στην περιφέρεια Βαλένθια τι πρώτε πρωινέ ώρε. Ωστόσο, ο αριθμό των νεκρών που εντοπίστηκαν σε περιοχέ που έχουν πληγεί από τι πλημμύρε είναι απροσδιοριστό, δήλωσε ο επικεφαλή τη περιφέρεια στου δημοσιογράφου νωρί το πρωί τη Τετάρτη. Οι καταρακτόδεις βροχέ που προκλήθηκαν από ένα ψυχρό μέτωπο που κινείται στα νότιο και ανατολικά τη χώρα είχαν ω αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν ολόκληρε πόλει, με τι αρχέ να έχουν εκδώσει κόκκινο συναγερμό, ζητώντα από του πολίτε να παραμείνουν στα σπίτια του και να αποφύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρος Σάντσεθ μέσω εξ κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ενημερώνουμε με ανησυχία για τις πληροφορίες για αγνοούμενους και ζημιές που προκάλεσε η καταιγίδα τι τελευταίες ώρες. Πολύ προσοχή και να αποφεύγετε τις ανόφελες μετακινήσεις. <ΣΣΣ> Ο Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ερωτώμενο την Τρίτη για το πώ θα αντιδράσει η Ρωσία αν δοθούν όπλα μακρού βεληνικού από τι ΗΠΑ <σομίως> πολιτείες στην Ουκρανία για να χτυπήσει ρωσικού στόχου, <σομίως> με αφορμή την εμπλοκή τη Βόρεια Κορέα, δεν άφησε καμία αμφιβολία. Θα πρέπει να γυρίσουν τα θάντ, είπε χαρακτηριστικά. Θα τα χρειαστούν. Θα πρέπει να γυρίσουν τα θάντ από το Ισραήλ. Θα τα χρειαστούν, είπε Είναι η πρώτη φορά που ο Βλαντιμίρ Πούτιν μιλά για κτύπημα κατά των ΗΠΑ. Στην απορία αν θα χτυπήσει η Ρωσία τι ΗΠΑ απευθεία, η απάντηση είναι εύλογη. Όχι. Ωστόσο, δεν αποκλείεται κατά του ειδικού να ακολουθήσει ο Βλάντιμίρ Πούτιν τον ίδιο δρόμο των αντιπροσώπων. Δεδομένου ότι το ΘΑΝΤ θα είναι αντιπυραυλικό, σίγουρα το επαπειλούμενο χτύπημα θα είναι πυραυλικό. Το ανησυχητικό είναι ότι η δήλωση έγινε στο πλαίσιο εκπαίδευση των στρατηγικών πυραυλικών δυνάμεων τη Ρωσία. Για περίπου δύο ώρε, συναντήθηκε ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκης με του ευρωβουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία την Τρίτη στις 29 Οκτωβρίου. Συζήτησαν εφόλη τη ύλη για την οικονομία, τα εθνικά θέματα και την επικείμενη ακρόαση Τζιτζικώστα για το χαρτοφυλάκιο του Επιτρόπου Μεταφορών στην Κομισιόν. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου και ανάμεσα σε αυτά που συζητήθηκαν ήταν τα εθνικά θέματα, η οικονομία, καθώς και η επικείμενη ακρόαση του Απόστολου Τζιτζικώστα για το χαρτοφυλάκιο του Επιτρόπου των Μεταφορών. Επίσης, συζητήθηκαν όλες οι τρέχουσες ευρωπαϊκές εξελίξεις και οι προτεραιότητες της Ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας στο νέο ευρωπαϊκό κύκλο. Ο Πρωθυπουργός και οι Ευρωβουλευτές συμφώνησαν η συνάντηση να γίνεται μία φορά το μήνα. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι Ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Ελίζα Βόζεμπερκ, Ελεονόρα Μελέτη, Μανώλης Κεφαλογιάννης και Δημήτρης Τσιόδρας. Συμμετείχαν επίσης ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, η Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και ο Βουλευτής Ερών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Με εξαιρετικό ενδιαφέρον αναμένεται η πολιτική δραστηριότητα της τελευταίας ημέρας του Οκτωβρίου, καθώς αύριο η μέρα ξεκινά με τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Εκεί ο Πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να στείλει ξανά το μήνυμα πως η κυβέρνηση επικεντρώνεται στην επίλυση των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών. Το γεμάτο πρόγραμμα της Πέμπτης θα ολοκληρωθεί με την πιθανή κοινή παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Κώστα Καραμαλή και του Αντώνη Σαμαρά στην εκδήλωση του συνεδρίου που διοργανώνει το Ίδρυμα Κωνσταντίνο Καραμαλή, δίνοντα ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα στην εκδήλωση. Η παρουσία του Πρωθυπουργού στην παρέλαση τη 28η Οκτωβρίου στο Περιστέρι έδωσε ήδη το στίγμα τη κυβερνητική κατεύθυνση προ την καθημερινότητα των πολιτών, ιδιαίτερα σε περιοχέ με συμβολική αξία. Το Περιστέρι και η Δυτική Αθήνα, πολιτικό σπίτι του Κυριάκου Μητσοτάκη, συνδέονται με την πολιετή θητεία του ω βουλευτού στην Β' Αθηνών από το 2004. Στη συνεδρίαση τώρα του Υπουργικού Συμβουλίου θα συζητηθούν θέματα που αφορούν την ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών, όπω η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού και οι οικονομικέ ρυθμίσει. Η Υπουργό Εργασία Νίκη Κεραμέως, μάλιστα, θα παρουσιάσει ένα νέο μηχανισμό καθορισμού του κατώτατου μισθού με βάση δείκτε πληθωρισμού και παραγωγικότητα, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκε των χαμηλότερων εισοδηματικών τάξεων. Όπω έχει ήδη σημειώσει η κυρία Κεραμαίο, η αύξηση του κατώτατου μισθού θα καλύπτει τον πληθωρισμό για το 20% των συμπολιτών μα με χαμηλότερο εισόδημα. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται επίση η αναβάθμιση τη καλλιτεχνική εκπαίδευση με την ίδρυση Ιδρύματο Παραστατικών Τεχνών από το Υπουργείο Παιδεία και οι αλλαγέ για τι στρατιωτικέ σχολέ από το Υπουργείο Εθνική Άμυνα, δείχνοντα τη δέσμευση τη κυβέρνηση για ουσιαστικέ βελτιώσει σε κρίσιμου τομεί τη κοινωνία. Φοροελαφρύνση σχεδιάζει η κυβέρνηση, εκτιμώντα ότι τα έσοδα από τον περιορισμό τη φοροδιαφυγής, τα οποία υπολογίζονται σε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ έω το 2027, επιτρέπουν την επανεξέταση των φορολογικών συντελεστών. Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται η φορολογία εισοδήματο φυσικών προσώπων, οι ασφαλιστικέ εισφορέ, τα τεκμήρια διαβίωση και το τέλο επιτιδεύματο. Η αρχή θα γίνει με την κλίμακα φορολογία εισοδήματο και συγκεκριμένα με την επανεξέταση των φορολογικών συντελεστών. Ο εισαγωγικό συντελεστή στο 9% για τα πρώτα 10.000 ευρώ εισοδήματο δεν φαίνεται να αλλάζει. Επανεξετάζεται, ωστόσο, ο αμέσω επόμενο συντελεστή στο 22%, ο οποίο αφορά στο κλιμάκιο εισοδήματο μεταξύ 10.000 ευρώ και έω και 20.000 ευρώ. Όσον αφορά τι ασφαλιστικέ εισφορέ, δρομολογείται νέα μείωση κατά 5% με ορίζοντα το 2027. Υπενθυμίζεται ότι από 1η Ιανουαρίου του 2025 οι ασφαλιστικέ εισφορέ θα μειωθούν κατά μία μονάδα ακόμα. Το 2027 φαίνεται να κλείνει οριστικά και ο κύκλο του τέλου επιδιδεύματο με την κατάργησή του και για τι επιχειρήσει. Το τέλο πάβει να ισχύει από 1η Πρώτη του 2025 για όλα τα φυσικά πρόσωπα, ελεύθερου επαγγελματίε, αυτοαπασχολουμένου, ατομικέ επιχειρήσει και εργαζομένου με μπλοκάκι. Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμα και η κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών, καθώ η ψηφιακή εποχή, η τεχνολογία κλείνει σταδιακά τι τρύπε τη φοροδιαφυγή. Τέλο, οι περισσότερε αλλαγέ στην άμεση φορολογία θα εφαρμοστούν από τα εισοδήματα του 2026. Με κατεπίγουσε διαδικασίε ξεκινά στην εισαγγελία πρωτοδικών ο ποινικό έλεγχο των μηνύσεων που κατέθεσαν πολιτικά πρόσωπα σε βάρο των δύο μέχρι πρότινος προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση τη Νοβάρτη για τα όσα ισχυρίστηκαν σε βάρο του. Η ολοκλήρωση των ελέγχων θα φέρει το επόμενο διάστημα ενώπιον τη εισαγγελική αρχή του δύο μάρτυρε, οι οποίοι θα κληθούν να δώσουν εξηγήσει για όσα του καταλογίζονται στι μηνύσει των πολιτικών που του κατηγορούν για αδικήματα, τα οποία αφορούν ψευδή καταμήνηση, ψευδορκία και συκοφαντική Φήμιση. Ήδη μετά την απόφαση τη Οικονομική Εισαγγελία για άρση τη προστασία των δύο μαρτύρων, η Εισαγγελία Πρωτοδικών ανέσυρε από το αρχείο 21 μηνύσει που έχουν κατατεθεί στου μέχρι πρότινου μάρτυρε με τι κωδικέ ονομασίε Εκατερίνη Κελέση και Μάξιμο Σαράφη. Ο μεγάλο αριθμό των μηνύσεων που ανασύρθηκαν οφείλεται στο γεγονό ότι κάποιοι εκ των μηνυτών πολιτικών προσώπων έχουν στραφεί με δύο ή και με τρει εγκλήσει σε βάρο των δύο μαρτύρων, οι οποίοι με τι καταθέσει του του ενέπλεξαν στην υπόθεση δωροδοκιών τη φαρμακοβιομηχανία βιομηχανίας Σύμφωνα με πληροφορίε του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, ο έλεγχο και η επεξεργασία του υλικού των μηνύσεων θα γίνει με του ρυθμού, καθώ το διάστημα για την παραγραφή των αδικημάτων που καταλογίζουν τα πολιτικά πρόσωπα στου δύο μηνυόμενου είναι ελάχιστο. Στι περιπτώσει προστατευόμενων μαρτύρων, ο χρόνο παραγραφή είναι αυξημένο από τα 5 στα 8 έτη. Έτσι, στην περίπτωση των δύο μαρτύρων, το Νοέμβριο του 2025 συμπληρώνεται 8 ετία και παραγράφονται οι πρώτε μηνυόμενε πράξει, ενώ τον Φεβρουάριο του 2026 παραγράφονται έρχονται οι τελευταίες. Για το λόγο αυτό, και μετά τη διαβίβαση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών των αποφάσεων άρση του καθεστώτο προστασία των οικονομικών εισαγγελέων με τα πραγματικά ονόματα των δύο μαρτύρων, ανατέθηκε ήδη σε δύο εισαγγελεί Πρωτοδικών να επεξεργαστούν τα 21 δικόγραφα που έω σήμερα έχουν βγει από το αρχείο και να διενεργήσουν ποινικό έλεγχο. Το επόμενο βήμα τη ποινική διαδικασία που ξεκινά θα είναι η κλίση των δύο προσώπων σε ανομοτή καταθέσει, ώστε μετά να κριθεί η ποινική αντιμετώπιση του αλλά και η ποινική εξέλιξη τη έρευνα. Το Δικαστήριο της Μπολόνια απέστειλε στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρόσφατο νομοθετικό διάταγμα της Ιταλικής Κυβέρνησης για το μεταναστευτικό. Οι Ιταλοί δικαστές ειδικότερα επιθυμούν να αποσαφινιστεί βάσει ποιων κριτηρίων πρέπει να καθορίζονται οι λεγόμενες ασφαλείς χώρες προέλευσης των μεταναστών και αν, σε περίπτωση που το Ευρωπαϊκό και το Ιταλικό δίκαιο αποκλίνουν, πρέπει να υπερισχύσει η Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το δικαστήριο της Μπολόνια πιο συγκεκριμένα ασχολήθηκε με μπαγκλαντεσιανό ετούντα άσυλο, ο οποίος προσέφυγε κατά της απόρριψης της αίτησή του. Οι Ιταλοί δικαστές, τέλος, με αναφορά στην εν λόγω περίπτωση, θεωρούν ότι η ανθρωπιστική προστασία πρέπει να παρέχεται και σε πολίτες που ανήκουν σε μειονότητες χωρών, στις οποίες η πλειοψηφία των πολιτών ζει υπό ασφαλείς συνθήκες. Νέο μακελιό σημειώθηκε στη λωρίδα της Γάζας, καθώς σχεδόν 100 άνθρωποι στην πλειονότητά τους, γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινό βομβαρδισμό τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές υπηρεσίες άμεσης βοήθειας. Αξίζει να σημειωθεί πω ενώ η πολιορκημένη λωρίδα τη Γάζα είναι αντιμέτωπη με ανθρωπιστική καταστροφή, η υιοθέτηση τη Δευτέρα από το Ισραηλινό Κοινοβούλιο του Νόμου που απαγορεύει κάθε δραστηριότητα τη Σούντρα, δηλαδή τη υπηρεσία του ΙΕ που χαρακτηρίζεται η ραχοκοκαλιά των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων στο μικρό θύλακα, προκάλεσε διεθνή κατακραυγή. Στο μεταξύ, ο κυριότερος υποστηρικτής του Ισραήλ σε στρατιωτικό και πολιτικό επίπεδο, οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική δηλαδή, ανέφεραν πω ήλθαν σε επαφή με το σύμμαχό του για να αξιώσουν να αποδοθούν ευθύνε έπειτα από αυτόν το φρικιαστικό μοβαρδισμό με φρικιαστικό αποτέλεσμα, όπω είπαν χαρακτηριστικά. Η Ελλάδα προχώρησε σε μια σημαντική αναβάθμιση των αμυντικών τη δυνάμεων με την αγορά 35 ελικοπτέρων UH-60M Black Hawk κατασκευασμένα από τη Σικόρφσκι, δηλαδή τη θηγατρική τη Lockheed Martin, μέσω διακρατική συμφωνία με την Αμερικανική κυβέρνηση. Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη παραγγελία υπογράφτηκε επίσημα τον Απρίλιο του 2024 και εντάσσεται στη συνεχή προσπάθεια τη χώρα να ενισχύσει την αμυνά τη και να ενδυναμώσει τη συνεργασία τη με του συμμάχου τη στο ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Lockheed Martin την 3η 29 Οκτωβρίου 2024, το νέο συμβόλαιο περιλαμβάνει πέρα από τα 35 ελικόπτερα, εκπαίδευση προσωπικού, εξοπλισμό εκπαίδευσης και αρχικό πακέτο εφοδιασμού, τα οποία θα ενισχύσουν σημαντικά την αυτοάμυνα της Ελλάδας και την διαλειτουργικότητά της με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ. Ο Αντιπρόεδρος των Συστημάτων Στρατού και Αεροπορίας της Ικόρφσκη, Χαμίντ τόνισε. Η συνεργασία μας με την Ελλάδα μετρά δεκαετίες και είμαστε περήφανοι για την εμπιστοσύνη που συνεχίζει να δείχνει η χώρα στα ελικόπτερα της Σικόρσκη. Το UH-60 μη Black Hawk θα προσφέρει στην Ελλάδα ένα πλήθος επιχειρησιακών δυνατοτήτων και τη δυνατότητα να συμμετέχει σε παγκόσμια οικοσυστήματα ελικόπτερων Hawk που λειτουργούν σε 36 χώρες. Το νέο συμβόλαιο αποτελεί επίση απόδειξη τη μακροχρόνια σχέση τη Lockheed Martin με την Ελλάδα και τις ένοπλε δυνάμει μα. Ο Κώστας Παπαδόπουλο, διευθυντή τη Διεθνού Επιχειρηματική Ανάπτυξη για την Ελλάδα στη Lockheed Martin, δήλωσε. Τα UH-60M Black Hawk θα ενισχύσουν τις δυνατότητες της Ελλάδας σε αεροπορικές, χερσαίες και θαλάσσιες επιχειρήσεις. Αυτά τα ελικόπτερα θα ενταχθούν στον εξυγχρονισμένο στόλο της χώρας μαζί με τα F-16V, τα MH-60R, τα υπαρχοντα f F-16, τα C-130 και τα S-70B, ενώ αναμένονται και τα F-35. Με τα νέα UH-60M Black Hawk, η Ελλάδα θα είναι η 12η ευρωπαϊκή χώρα που εντάσσει στον στόλο της αυτό το πολύ ισχυρό πολυλειτουργικό ελικόπτερο, ενώ το 2024 οι Ηνωμένε Πολιτείες έχουν παραχωρήσει στη Σικόρφσκη συνολικά 84 ελικόπτερα UH-60M για διάφορες χώρες στην Ευρώπη, την Ασία, τη Μέση Ανατολή και την Νότια Αμερική. Σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 27,6%, το ΠΑΣΟΚ 16,5% και ο ΣΥΡΙΖΑ 8,8%. Η δημοσκόπηση καταγράφει την προτίμηση των πολιτών για το ποιο κόμμα προτιμούν στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα της ΜΑΡΚ για λογαριασμό του Αντένα, στην ερώτηση ποιο από τα δύο κόμματα, δηλαδή μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, προτιμούν ως αξιωματική αντιπολίτευση, οι ερωτηθέντες απάντησαν το ΠΑΣΟΚ σε ποσοστό 49,8% τον ΣΥΡΙΖΑ σε ποσοστό 25% και κανένα από τα δύο ή άλλο το 22%. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 27,6%, το ΠΑΣΟΚ 16,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 8,8%, η Ελληνική Λύση 7,5%, το ΚΚΕ 7,4%, η πλέψη ελευθερίας 4,2%, η φωνή λογικής 4%, η νίκη 2,7%, το μέρα 25 2,4%, οι Σπαρτιάτες 1,4%, η Νέα Αριστερά 1,3%, άλλο 2,2%, άκυρο Λευκό 1,4%, δεν θα ψηφίσω 1,9% και δεν έχω αποφασίσει 10,7%. Στην προτίμηση για αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ όσων ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ στι εκλογέ του 2023 και του 2024, ο Στέφανο Κασελάκη διατηρεί ισχυρό προβάδισμα καταγράφοντα 34,1% ακολουθεί ο Σοκράτης Φάμελος με 20,9%, ο Παύλος Πολάκης με 14,2%, ο Νικόλας Φαραντούρης με 6,1%, ο Απόστολος Γκλέτζος με 4,1%, άλλον προτιμά το 15,1%. Στο ίδιο ερώτημα, μεταξύ όσων προτίθενται να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέφανος Κασελάκης λαμβάνει 52,9%, ο Σοκράτης Φάμελος 14,3%, ο Παύλος Πολάκης 11,4%, ο Απόστολος Γκλέτσος 5%, ο Νικόλας Φαραντούρης 4,5%, άλλον προτιμά το 8,7%. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται την 5η 31 Δεκάτου η κοινή παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους δύο πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά σε εκδήλωση του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμαλής. Συγκεκριμένα, η εκδήλωση αφορά στο Διεθνέ Επιστημονικό Συνέδριο που οργανώνει το Ίδρυμα Κωνσταντίνο Καραμαλή με θέμα 1974-2024, 50 χρόνια από τη μετάβαση στη Δημοκρατία, η Δημοκρατία στην εποχή μα, στι 1 και 2 Νοεμβρίου 2024. Το συνέδριο του Ιδρύματος Καραμαλής απαρτίζεται από οκτώ θεματικές ενότητες που καλύπτουν όλες τις πτυχές της μεταδικτατορικής πορείας της χώρας από την αποκατάσταση και δρέωση των θεσμών μέχρι την εξωτερική πολιτική και την ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ, την εξέλιξη της οικονομίας, του πολιτικού συστήματος και της ιδεολογική συγκρότησης της ελληνικής κοινωνίας. Συμμετέχει πλειάδα διακεκριμένων καθηγητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σύμφωνα με πληροφορίε, ο Πρωθυπουργό ανταποκρίθηκε θετικά στην πρόσκληση που του απίφθινε τηλεφωνικά ο πρόεδρο του Ιδρύματο Αχιλλέας Καραμαλής και συνεργάτε του τόσο του κυρίου Καραμαλή όσο και του κυρίου Σαμαρά, σημειώνουν ότι και οι δύο θα παρευρεθούν στην εκδήλωση. Σημειώνεται πως θα είναι η πρώτη συνάντηση των τριών έπειτα από πολύ καιρό η οποία θα πραγματοποιηθεί σε μια συγκυρία που οι σχέσεις τους δοκιμάζονται μετά την κριτική που ασκούν για την ασκούμενη εξωτερική πολιτική οι δύο πρώην πρόεδροι και πρωθυπουργοί. Ωστόσο, το Μέγαρο Μαξίμου φέρεται να διαχωρίζει τις περιπτώσεις των κυρίων Καραμανλή και Σαμαρά. Σε αυτό το σκηνικό λεπτών ισορροπιών έρχεται να προσθεθεί και η εκδήλωση για τα 50 χρόνια από την πρόσκληση της ΟΝΕΔ που θα γίνει το Σάββατο στο Δύο Αθηνών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δώσει το παρόν και θα μιλήσει περίπου στις 12, ενώ αντίστοιχη πρόσκληση έχει απευθυνθεί και στους κυρίους Σαμαρά και Καραμανλή. Ω τώρα, τα γραφεία των δύο πρώην πρωθυπουργών δεν έχουν απαντήσει και έχουν διαμηνήσει στην ηγεσία τη ΩΝΕΔ ότι θα το πράξουν ω το τέλο τη εβδομάδα, αν και αρμόδιε πηγέ εκτιμούν ότι αφού δεν πήγαν στα γενέθλια τη Νέα Δημοκρατία, δύσκολα θα παρευρεθούν στα αντίστοιχα τη ΩΝΕΔ. Ξεχωριστή περίπτωση είναι ο έτερο, πρώην πρόεδρο κ. Βαγγέλη Μημαράκης, ο οποίο χρημάτισε και πρόεδρο τη έχει πρόθεση να είναι παρόν και να μιλήσει ενδεχομένω το Σάββατο, μένει όμω να φανεί αν θα έχει ευρωπαϊκέ υποχρεώσει που θα τον κρατήσουν εν τέλει στι Βρυξέλλε. Η μελέτη, η χρηματοδότηση, η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση 17 νέων σχολικών μονάδων δρομολογούνται στην περιφέρεια κεντρική Μακεδονία από τι κτηριακές υποδομέ μέσω σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, κατόπιν υπογραφή σχετική σύμβαση σήμερα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο με κοινωνική ανταποδοτικότητα που θα καλύψει τις ανάγκες 5.000 μαθητών σε 9 δήμους αναβαθμίζοντας τις εκπαιδευτικές υποδομές όπως υπογράμμισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Ταϊκούρας. Ειδικότερα προβλέπεται η κατασκευή σχολικών μονάδων σε 9 δήμους Νεάπολης Ικεών, Παύλου Μελά, Λαγκαδά, Ωρεοκάστρου, Θέρμη, Αμπελοκήπων Μενεμένη, Καλαμαριά, Πηλέα Χορτιάτη και Κατερίνη. Η διάρκεια τη σύμβαση σύμπραξη ορίζεται σε 27 έτη από σήμερα και προβλέπει την ανέγερση των διδακτηρίων σε χρονικό διάστημα 24 μηνών και την τεχνική διαχείριση των σχολικών μονάδων για τα επόμενα 25 έτη. Αυτό σημαίνει ότι εξασφαλίζεται όχι μόνο η κατασκευή 17 επερσύγχρονων σχολικών μονάδων, αλλά και η συντήρηση των εγκαταστάσεων για 25 χρόνια. Στην τελετή για την υπογραφή της σύμβασης παρέστησαν μεταξύ άλλων ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Ταϊκούρας, ο Αναπληρώτης Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης και ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις υποδομές, Νίκος Ταχιάος. Το Υπουργείο Μέσω των Κρατικών Υποδομών υλοποιεί και δρομολογεί έργα που εξασφαλίζουν καλύτερε συνθήκε για του μαθητέ και του εκπαιδευτικού σε όλη την επικράτεια. Δημιουργούμε νέε υποδομέ που βελτιώνουν στην πράξη το επίπεδο ζωή των συμπολιτών μα σε κάθε περιοχή τη Ελλάδα. Συγγνώμη ζητάει ο ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου στην Φλόρινα, όπου 14 άτομα κατέληξαν στο νοσοκομείο έπειτα από αναθυμιάσει τη κεντρική μονάδα θέρμανση. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ρεποτά που προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Α, ο 48χρονο που δηλητηριάστηκε από μονοξίδιο του άνθρακα, εξακολουθεί να δίνει μάχη στη μονάδα τεντρική θεραπεία, ενώ βρίσκεται σε στάδιο αφύπνιση από του θεράποντε ιατρού του. Υπενθυμίζεται ότι ο 53χρονο ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου αφέθηκε ελεύθερο τη Δευτέρα μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών, ενώ του απαγγέλθηκαν κατηγορίε για επικίνδυνη σωματική βλάβη από αμέλεια. Μέσω δικηγορικού γραφείου στην Αθήνα, που έχει αναλάβει την υπεράσπιση του, ο υπεύθυνο του ξενοδοχείου τοποθετήθηκε για το τρομερό συμβάν. Θα ήθελα να εκφράσω τη μεγάλη μου λύπη και τη συμπαράστασή μου στου ανθρώπου που εμπιστεύτηκαν το κατάλημα για να περάσουν το τρίμερο τη 28η Οκτωβρίου. Ανεξαρτήτω του λόγου για τον οποίο παρουσιάστηκε η διαρροή του μονοξιδίου του άνθρακα, τον οποίο η δικαιοσύνη διερευνά, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τα βάθη τη καρδιά μου για την ταλαιπωρία που υπέστησαν οι 11 που διέφυγαν τον κίνδυνο και ελπίζω την ίδια καλή εξέλιξη και ταχύ ανάρρωση να έχουν και οι τρεις που ακόμα δεν έχουν εξέλθει του νοσοκομείου. Η αδελφή του υπεύθυνου του ξενοδοχείου μίλησε στο Μέγκα και υποστήριξε ότι το λάθο ήταν τη εταιρεία που εγκατέστησε το σύστημα τη θέρμανση. Από ό,τι έχουμε καταλάβει, έγινε κάποιο λάθο ή κάποιο ατύχημα στην εγκατάσταση. Αυτού προσπαθούμε να βρούμε, αλλά έχουν εξαφανιστεί και αυτοί. Το πρόβλημα πιθανότατα προέκυψε από τη λανθασμένη θέση του σωλήνα διαφυγή αερίων. Αντί να είναι σε οριζόντια θέση πάνω από τη στέγη, τοποθετήθηκε κάθετα στο ημιυπόγειο. Όσα ακούγονται δεν ισχύουν γιατί είχε τι άδειε. Έκανε τα εγγένεια, δεν το άνοιξε όμω γιατί ήθελε να ανοίξει και την ταβέρνα που ήθελε κάποια άλλα χαρτιά. Αυτό και έκανε. Ο αδερφός μου είναι στα πατώματα. Το μόνο που βγάζει από το στόμα του είναι κάτσε να δούμε τι θα γίνει με τον άνθρωπο. Τραγωδία σημειώθηκε σε δομή αστέγων στην Αλεξανδρούπολη. Συγκεκριμένα, δύο άνδρες, υπό την επήρεια μέθης, τσακώθηκαν με αποτέλεσμα ο ένας να σκοτώσει τον άλλον χωρίς να θυμάται την πράξη. Όπως προκύπτει από την Ελλά, ο δράστης ομολόγησε ότι σκότωσε τον 58χρονο και αποκάλυψε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διέπραξε το έγκλημα. Σύμφωνα με την προανάκριση, ο 58χρονος αφού κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, λογομάχησε με άλλο πρόσωπο που επίσης είχε πιει αλκοόλ σε δομή αστέγων στην Αλεξανδρούπολη. Στη συνέχεια, ο δεύτερος έσπρωξε τον 58χρονο με αποτέλεσμα να χτυπήσει το κεφάλι του σε παράθυρο και να πέσει στο έδαφος χωρίς τις θεστήσεις του ο δράστης κοιμήθηκε δίγο να έχει αντιληφθεί την πράξη του και την κατάσταση που βρισκόταν ο 58χρονο, τον οποίο εντόπισαν άλλοι άστεγοι και πήγαν στο σημείο το μεσημέρι τη Τρίτη και συνέχεια ενημέρωσαν τις αρχέ. Εν τω μεταξύ παραγγέλθηκε η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης ενώ ο δράστης συνελήφθη και θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Ηλιοφάνεια με λίγε νεφώσει αυξημένε στα ανατολικά και νότια με πιθανότητα τοπικών βροχών. Κατά τόπου, περιορισμένη ορατότητα τι βραδινέ και πρώτε πρωινέ ώρε, κυρίω στα κεντρικά και βόρεια επιρωτικά. Ισχυρή και τοπικά σχεδόν θυελώδη βόρεια άνεμη στο Αιγαίο. Θερμοκρασία σε μικρή πτώση, κυρίω στα κεντρικά και νότια. Ηλιοφάνεια με λίγε νεφώσεις στα βόρεια του νομού περιμένουμε την Πέμπτη στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι μέτρη 5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχύει έω σχεδόν θυελώδη 6 έω 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έω 21 βαθμού Κελσίου. Λίγε νεφώσει, αυξημένε κυρίως στις πρωινές ώρες, περιμένουμε την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν βορειοδυτικοί ασθενης και τοπικά σχεδόν μέτρη 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έω 22 βαθμού Κελσίου.